Ιωάννου Καλογύρου. Επιτρέψτε μου να πάρω μια ανάσα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό του καθηγητού Ιωάννου Καλογύρου έχει ως τίτλο «Μαρία η Αϊπάρθενος, Θεοτόκος, κατά την Ορθόδοξον πίστην». Μαρία η Αϊπάρθενος, Θεοτόκος, κατά την Ορθόδοξον πίστην. Αυτό είναι πολύ παλιά έκδοση του 1957. Μερικοί από εσάς δεν είχαν γεννηθεί τότε. Του 1957. Αυτό δε το αντίτυπο που έχω στα χέρια μου ήταν και διδακτικό εγχειρίδιο στα χέρια της Πρεσβυτέρας και υπάρχουν μέσα σημειώσεις της Πρεσβυτέρας. Έδωσε εξετάσεις η Πρεσβυτέρα όταν ήταν φοιτήτρια στη Θεολογική Σχολή στο βιβλίο αυτό και υπάρχουν σημειώσεις μέσα που όπως κάνουμε συνήθως οι φοιτητές διαβάζοντας κάνουμε σημειώσεις. Εδώ λοιπόν στο βιβλίο αυτό ο καθηγητής Ιωάννης Καλογύρου κάνει την εξής με βάση τα περιεχόμενά του, κάνει την εξής θαυμάσια διαίρεση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας γενικώς, των σπουδαιότερων πτυχών της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στην εισαγωγή μας κάνει μία ανάλυση για το πού βρίσκει κανένας τις ρίζες της διδασκαλίας για την Παναγία μας. Η εισαγωγή έχει σαν τίτλο «Ερίζε της περί της Μητρός του Κυρίου Αληθείας». Πού είναι οι ρίζες αυτών που πιστεύουμε για την Παναγία. Και μας λέει ότι αυτές οι ρίζες βρίσκονται στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Ιερά Παράδοση και στην Παράδοση της Εκκλησίας μας. Και στη συνέχεια, σε τρία άλλα κεφάλαια, δεν θα σας τα αναλύσω τα κεφάλαια, έχουν λεπτομέρειες αρκετές μέσα, μας αναπτύσσει τρία θέματα ο καθηγητής Καλογύρου, που ουσιαστικώς είναι και όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την Παναγία. Ποια είναι τα τρία θέματα αυτά? Ότι η Παναγία μας είναι αϊπάρθενος, κεφάλαιον α, Μαρία η αϊπάρθενος. Τι σημαίνει αϊπάρθενος, το λέμε πολλές φορές, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει αϊπάρθενος, ότι η Παναγία ήταν παρθένος και πρώτου τόκου και εν το τόκο και μετά τον τόκον. Και πριν γεννήσει η Παναγία μας ήταν παρθένος, αγνή, δεν είχε άνδρα, δεν είχε σύζυγο. Ο Ιωσήφ ήταν μνήστρο, προστάτης, δεν ήταν άνδρα. Η Παναγία συνέλαβε όχι εκ σπέρματος ανδρός, αλλά εκ πνεύματος Αγίου. Ήταν λοιπόν και πρώτου τόκου, πριν να γεννήσει το Χριστό ήταν παρθένος, και εν το τόκο, αλλά και όταν γέννησε η Παναγία, δεν εφθάρει η παρθενία της, όπως αναστήθηκε ο Χριστός μέσα από τον τάφο, χωρίς να θραυστούν οι κλίδες του τάφου, αυτό είναι θαύμα. Έτσι και βγήκε μέσα από την Παναγία μας, χωρίς να φθαρεί η παρθενία της, ο Χριστός γεννήθηκε χωρίς να φθείρει την παρθενία. Τώρα, ξέρουμε τι ωραίες έννοιες είναι αυτές παρθενία και φθορά της παρθενίας. Εγώ θυμάμαι ότι ακόμη στα δικά μου τα χρόνια τα νεανικά, αυτό ήταν διδασκαλία που ίσχυε για όλες τις γυναίκες. Η γυναίκα ιδιαίτερα μέχρι τον γάμο έπρεπε να μείνει παρθένος, να είναι παρθένος. Να έχει την παρθενία τας άφθαρτη. Τώρα με τις προγαμιαίες σχέσεις και με τους πολλούς φίλους, αυτά όλα έχουν πάψει. Η Παναγία μας είναι παράδειγμα αγνότητος. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθαρτε, άχραντε. Όλες οι γυναίκες πρέπει να μιμούνται την Παναγία μας. Και πρώτου τόκου παρθένος, αλλά κατά θαυμαστό τρόπο και εν το τόκο παρθένος, όταν γέννησε η Παναγία μας δεν εφθάρει, αλλά και μετατόκον παρθένος. Ακόμη και μετά. Αλίμονο αν η Παναγία μας μετά είχε σχέσεις σαρκικές, έγινε, το εξηγούν οι πατέρες, αν η Παναγία μας έφτασε σε τέτοιο ύψιστο βαθμό να γίνει διάκονος του μυστηρίου και να γεννήσει τον Θεό, σιγά που η ίδια μετά θα είχε όρεξη και διάθεση να έχει σαρκικές σχέσεις, αυτή η μάρτυρα αυτού του μυστηρίου, να έχει σαρκικές σχέσεις με οποιοδήποτε άνδρα. Αλλά έμεινε και μετά τόκον παρθένος. Αυτή τη διδασκαλία όμως περί του αϊπαρθένου της Παναγίας μας, περισσότερο η Παναγία μας ήταν πάντοτε παρθένος, αϊπαρθένος. Δεν είναι και ο πατήρ Ανάργυρος εδώ, ο οποίος έχει την ιδιορυθμία και κάθε φορά που τον ακούω και στην εκκλησία που λειτουργεί, το τονίζει ιδιαίτερα όταν λέμε ιερείς της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου και αϊπαρθένου Μαρίας. Οι ιερείς και εγώ το λέμε και αϊπαρθένου Μαρίας, εκείνος λέει
και αΐ Παρθένου Μαρίας και αΐ, τονίζει το αΐ, και αΐ Παρθένου Μαρίας, ναι, ναι, και πάντοτε, και αΐ Παρθένου Μαρίας. Λοιπόν, αυτή τη διδασκαλία, περί του ότι η Παναγία μας ήταν πάντοτε Παρθένος, και να αμφισβητούν ιδιαίτερα οι Προτεστάντε, οι οποίοι μιμούνται κάποιους παλαιούς αιρετικούς, τους αντιδικομαριανίτας. Υπήρχε μία αίρεση, οι οποίοι ήσαν αντίδικοι της Παναγίας μας, εχθροί της Παναγίας μας, αντίδικοι, και ονομάζονται αντιδικομαριανίτε, αντίδικοι της Μαρίας. Και εδώ λοιπόν εκθέτει ο καθηγητής Καλογύρου αυτήν την διδασκαλία περί της Παναγίας μας ως Αΐ Παρθένου. Και το δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο μας παρουσιάζει την διδασκαλία. Το πρώτο λοιπόν κεφάλαιο είναι ότι η Παναγία μας ήταν Αΐ Παρθένος. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Μαρία η Θεοτόκος. Μαρία, τα βάζει και στον τίτλο, Μαρία η Αΐ Παρθένος Θεοτόκος. Και εδώ αυτό έχει πολύ σημασία, διότι υπήρξαν επίσης αιρετικοί, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε πει και εδώ πολλές φορές και το ξέρετε και από την εγκύκλειό σας παιδεία, υπήρξαν αιρετικοί οι οποίοι αμφισβητούν πως η Παναγία γέννησε το Θεό. Είναι Θεοτόκος ή Θεομήτωρ, γιατί πιστεύουμε ότι η Παναγία αξιώθηκε, η μόνη γυναίκα, το μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία, μία γυναίκα να γεννήσει τον Θεό. Οι γυναίκες γεννούν ανθρώπους. Ποια γυναίκα γέννησε το Θεό? Μόνο η Παναγία μας γέννησε το Θεό, μόνο η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αυτή τη διδασκαλία περί του ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, η μόνη Θεοτόκος, να αμφισβήτησαν και αυτοί παλιοί αιρετικοί και την αμφισβητούν και αυτήν την διδασκαλία σημερινοί Προτεστάντες επίσης. Αναπτύσσει λοιπόν τα περί των αρχαίων αιρέσεων, του Νεστορίου κτλ., που κατοχύρωσαν τη διδασκαλία περί του ότι η Παναγία γέννησε τον Θεό, και αναφέρεται και στις σύγχρονες αιρέσεις. Και το τρίτο κεφάλαιο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι η Παναγία, εκτός του ότι είναι Αϊπάρθενος, εκτός του ότι είναι Θεοτόκος, είναι και Παναγία. Μαρία η Παναγία είναι περισσότερο Αγία από όλους τους Αγίους. Εις πάντα Αγία, είναι καθόλου Αγία. Μαρία η Παναγία, Μαρία η οποία είναι Αγία εις πόλα. Αυτό σημαίνει το Παναγία. Παναγία σημαίνει ότι είναι Αγία σε όλα. Και στις πράξεις και στις σκέψεις και σε όλα. Και στο σώμα και στην ψυχή και στο νου. Όλα τα είχε η Παναγία Άγια, ήταν σε όλα Άγια Παναγία, η Παναγία. Εδώ λοιπόν μας αναπτύσσει γιατί η Παναγία ήταν Αγία και στη ζωή της και τα λοιπά και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και στη συνέχεια μας λέει για την αναμαρτησία της Παναγία μας, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, όπως επίσης και για την τιμή που οφείλουμε στην Παναγία μας, και του ότι ήταν Αϋπάρθενος και Θεοτόκος, αλλά και για το ότι ήταν επίσης Παναγία. Και τελειώνει αυτή τη διδασκαλία ο καθηγητής Καλογύρου με ένα επίμετρο, από το οποίο θα σας παρουσιάσω δύο, τρία, τέσσερα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα, με ένα επίμετρο που έχει σαν τίτλο, με έναν επίλογο, «Η υπό της νεωτέρας Ορθοδόξου Συνειδήσεως έκφρασης του περί της υπεραγίας Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας φρονήματος, κατά την ιστοζήτημα τούτο αντιμετώπιση των ετεροδόξων». Εντός παρενθέσεως των Προτεσταντών, γιατί οι Προτεστάντες είναι κυρίως εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν την Παναγία μας. Και ας το πω εισαγωγικά αυτό. Μερικές φορές θυμώνω πάρα πολύ, δεν το δείχνω και δεν πρέπει να το δείχνω, αλλά πρέπει μερικές φορές να θυμώνουμε, διότι όταν μιλούμε για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο οποίο δυστυχώς είναι μέλος και η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν έχουμε συνείδηση τι είναι αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι ένα συμβούλιο κυρίως Προτεσταντών. Αυτών των αιρετικών, οι οποίοι δεν δέχονται την Παναγία μας, ούτε ως Αΐ Παρθένο, ούτε ως Θεοτόκο, ούτε τιμούν την Παναγία μας, βρίζουν την Παναγία μας όπως θα δούμε, εμείς καταδεχόμαστε και πηγαίνουμε μόνος μαζί αυτούς και κάνουμε ένα συμβούλιο παγκόσμιο. Καλά, δεν τρεπόμαστε λίγο? Δηλαδή πηγαίνουμε με τους υβριστάς της Παναγίας μας, αντί να πούμε ή θα αλλάξετε τη διδασκαλία σας περί της Παναγίας σας όπως λέει η ίδια η Αγία Γραφή. Η ίδια η Αγία Γραφή, οι Προτεστάντες λέει ότι τηρούν την Αγία Γραφή. Μα μέσα η Αγία Γραφή δεν τιμά την Παναγία μας?
Δεν είπε ο άγγελος «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Ο ίδιος ο ουρανός τιμά την Παναγία μας. Ο ίδιος ο άγγελος εκ μέρους του Θεού λέει «Χαίρε και χαριτωμένη, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή». Και το ίδιο λέει στη συνέχεια και η Ελισάβετ «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και πώς η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε». Ενώ λοιπόν μέσα στην ίδια την Αγία Γραφή υπάρχει η τιμή προς την Παναγία μας. Και θυμάστε μια άλλη περίπτωση από την Ευαγγελική περικοπή που διαβάζουμε στις παρακλήσεις, ότι κάποια γυναίκα εκεί, βλέποντας πόσο ωραία δίδασκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ούσε φύλα σας», να είναι ευλογημένη, Χριστέ, η κοιλιά που σε βάστασε. Δηλαδή είναι ευλογημένη η Παναγία. Μέσα στην Αγία Γραφή η τιμή της Παναγίας μας είναι ολοφάνερη. Πού λοιπόν στηρίζεστε εσείς οι Προτεστάντε δήθεν, που ακολουθείτε την Αγία Γραφή σε όλα σκριπτούρα, πού στηρίζεστε εσείς και δεν τιμάτε την Παναγία? Και καταδεχόμαστε εμείς και πηγαίνουμε σε αυτούς και γινόμαστε ένα μέρος και εμείς στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και δεν κάνουμε αυτό που έκαναν παλαιότεροι πατριάρχοι και αρχιεπίσκοποι, οι οποίοι τους έλεγαν, όταν έλεγαν οι Προτεστάντες, οι Αγγλικανοί και οι άλλοι, ελάτε να ενωθούμε, ελάτε να τα βρούμε, είχαν κάποια αλληλογραφία. Και αφού τους έλεγαν πού κάνουν λάθος, κάνετε σε αυτό, κάνετε σε εκείνο, κάνετε σε εκείνο. Κάνετε στο θέμα της Παναγίας λάθος. Δεν τιμάρε την Παναγία, δεν τιμάρε τους Αγίους. Τότε λοιπόν, όταν έβλεπαν οι Πατριάρχοι ότι αυτοί εξακολουθούσαν να μην τιμούν την Παναγία μας, τους λένε άντε στο δρόμο σας, αφήστε μας ήσυχους. Και εμείς όχι μόνο δεν τους λέμε αυτό, τραβάρε το δρόμο σας, αλλά έχουμε γίνει ένα με αυτό. Είναι εκκλησίες, είμαστε κι εμείς εκκλησία, είναι αδελφές οι εκκλησίες και δεχόμαστε πως έχουν χάρη, πως έχουν μυστήρια και αυτοί, πως έχουν βάπτισμα. Αυτή η παναιρετική ότι είναι εκκλησία. Γι' αυτό θυμώνω μερικές φορές, γιατί λένε, καλά, γιατί λέτε διαρκώς εναντίον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, το Πατριαρχείο το αποφάσισε, οι εκκλησίες το αποφάσισαν, μα αν κάνουν λάθος. Δηλαδή, επειδή αποφάσισε το Πατριαρχείο και η Εκκλησία να βρίζει μαζί με τους Προτεστάντες την Παναγία, γιατί αυτό κάνουν. Η σιωπή σημαίνει συγκατάθεση. Άμα σιωπάς, είναι και εσύ σαν αναγνωρίζεις. Και ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς λέει ότι το τρίτο είδος αθεΐας είναι η σιωπή. Όποιος σιωπά και δεν διαμαρτύρεται, αυτός είναι άθεος. Γι' αυτό λοιπόν μερικές φορές, και θα δείτε τώρα για το θέμα αυτό, πόσο ωραία εκφράζονται ορισμένοι εδώ παλαιότεροι σύγχρονοι αρχιερείς και θεολόγοι. Αρχίζω λοιπόν για το θέμα αυτό να σας πω εδώ το εξής. Μια-δυο λέξεις από το επίμετρο που λέει ο καθηγητής Καλογύρου. Μας λέει λοιπόν ότι από κάποιο έργο, πόσο παλαιότερα ήταν προσεκτικοί οι θεολόγοι και οι κληρικοί. Από έργο εξέργων μεταφραστέντωση στην ελληνική, εκ του ρωσικού, από κάποιο έργο που μεταφράστηκε στα ελληνικά, από τα ρωσικά, έργο Ρώσου Ορθοδόξου, από τον προμνημονευθέντα ευσεβέστατο και ακαταπώνητο θεολογούντα συνταγματάρχη των Γενικών Επιτελών του Στρατού της Ελλάδος Θεόδωρο Βαλιάνο, ένας λοιπόν συνταγματάρχης στρατιωτικός, τόσο πολύ ευλαβήρω την Παναγία μας, που μετέφρασε ένα βιβλίο για την Παναγία μας από τα ρωσικά, παραθέτει ο καθηγητής Καλογύρου τα εξής, τα οποία έχουν μια πολύ ισχυρή επιχειρηματολογία. Λέει, οι διαμαρτυρόμενοι, οι Προτεστάντες, μη προσκυνούνται στην εικόνα της Παναχράντου Παρθένου, πηγαίνουμε με αυτούς που δεν ασπάζονται την εικόνα. Είναι και εικονομάχοι συγχρόνως. Δεν έχουν εικόνες οι Προτεστάντες. Τους εικονομάχους τους καταδικάσαμε και τώρα γίναμε ένα με τους εικονομάχους. Είναι πράγματα αυτά. Δεν θα ξυπνήσουμε τον κόσμο ποτέ. Δεν θα ξυπνήσουν οι θεολόγοι, οι κληρικοί να αρχίσουν να μιλούν στο εκκλησίασμα για το που έχουμε φτάσει. Το χάλι που έχουμε στην πολιτική το έχουμε και στην εκκλησία. Έχει και η εκκλησία κρίση πνευματική. Οι διαμαρτυρόμενοι μη προσκυνούνται στην εικόνα της Παναχράντου Παρθένου, ευρίσκουσι περιττών την επίκριση της βοηθείας αυτής εν τες προσευχές. Όχι μόνο δεν προσκυνούν, αλλά και θεωρούν πως είναι περιττό να ζητούν τη βοήθεια της Παναγίας μας. Δεν έχουν παρακλήσεις οι Προτεστάντες προς την Παναγία μας. Ή και ότε έζει επί της γης, επίουν τούτο εποφελώς οι πιστεύοντες. Μωρονότι λέει, όταν ζούσε η Παναγία μας, το έκαναν και όταν ζούσε ακόμη. Και λέει το εξής παράδειγμα. Απόδειξης δέστο το πρώτον θαύμα, το γενόμενον παρά του Κυρίου εις τον Εκανά της Γαλιλαίας γάμων.
ιδίως δια πρεσβειών της Θείας αυτού Μητρός, και μάλιστα ότε κατά τους ιδίους αυτού λόγους δεν είχε ανέλθει έτη η ώρα αυτού ή να εμφανιστεί στον κόσμο. Θυμάστε το θαύμα ότι ήδη η Παναγία ότι είχαν γάμο και παραλίγο θα εξευτελιζόταν η οικογένεια του γαμπρού γιατί δεν είχαν να προσφέρουν κρασί. Και δέστε, παρενδένει η Παναγία στον Χριστό και λέει «Ίνο νου και έκουσι». Να λοιπόν, παρενδένει η Παναγία και μεσητεύει τον Χριστό να λύσει ένα πρόβλημα. Μέσα από την Αγία Γραφή δεν είναι αυτό? Γιατί λοιπόν εσείς δεν ζητάτε τη βοήθεια της Παναγίας, αφού μέσα από την Αγία Γραφή προκύπτει ότι ζητούσαν τη βοήθεια της Παναγίας? Ιδού πόσον ισχύει αυτή, πλανώνται προς τούτης και εις άλλα σπουδαία δόγματα αναφερόμενα στην Πανάχρα των Παρθένων. Δεν αναγνωρίζουσι ως χρέος απαραίτητον το πιστεύειν ότι η Πανάχραντος μήτρη του Σαρκοθέντος Θεού, Παρθένος ούσα, αυτό που λέγαμε, δεν πιστεύουν ότι Παρθένος ούσα συνέλαβεν εν εαυτή των θείων λόγων κατά των Ευαγγελισμών του Αγγέλου. Δεν πιστεύουν. Και ότι εφύλαξε την Παρθενία αυτής άφθαρτον εν τη ευλογημένη γεννήση και μετά την γέννηση του Υιού του Θεού. Και όμως βλέπουσιν εν το Ιερό Ευαγγελίο ότι ο Αναστάς Κύριος επήλθε προς τους μαθητάς αυτού των θυρών του οίκου αυτών και κλεισμένων. Πώς ο Χριστός λέει μπήκε μέσα, αφού το λέει το Ευαγγέλιο, πώς μπήκε το Θεό? Πώς δεν εμπόδισαν οι πόρτες των Χριστών να μπει? Θα εμπόδιζε λοιπόν η Παρθενία της Παναγίας να γεννηθεί ο Χριστός? Δεν μπορούσε να γεννηθεί ο Χριστός παραμένοντας η Παρθενία της άφθαρτος? Δεν είχε τέτοια δύναμη ο Θεός όπως μπήκε των θυρών και κλεισμένων? Πόσο ανόητη θεολογία έχουν οι Προτεστάντες που δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή. Και από τα άλλα τα πολλά τα ενδιαφέροντα που έχει εδώ, έχει κανένα δυο πολύ έξυπνα και τα έδειξα και στον πατέρα Σεραφείμ και χάρηκε. Τα λέω για να χαιρόμαστε όλοι μας για το πόσο είναι αληθινή και πολύ ισχυρή η δική μας η πίστη στον Ορθοδόξων. Αναφέρεται λοιπόν ο καθηγητής Καλογύρου στον τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Παπαγεωργίου. Πριν από τον Παντελεήμονα τον Χρυσοφάκη, τον Παντελεήμονα Παπαγεωργίου, τον οποίον διαδέχθηκε ο Λεωνίδας το 67-68. Λέει λοιπόν, όταν έγραφε το βιβλίο, ο νυν Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, εις άρθρον του το 1950, ως Μητροπολίτης εις έτη Εδέσης και Πέλης, από εκεί ήρθε τότε εδώ, έγραφεν εξ αφορμής συναφών διακριβώσεών του εν τη εξελίξη των κατά την οικουμενική κίνηση τα εξής. Βλέποντας τι γίνεται με τους Προτεστάντες στην οικουμενική κίνηση, έγραφε τα εξής, μερικά είναι πολύ έξυπνα. Επάναγκες θεωρώ, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και εκμεταλλεύσεως εκ μέρους ανθρώπων προκατηλημένων, να διαλευκάνω εν σημείων ευπαθές και εύφλεκτων αφορών εις τας διαφοράς μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Δεν είμεθα Μαριολάτρε, όπως είναι οι Παπικοί. Οι Προτεστάντες είναι εχθροί της Παναγίας, οι Παπικοί είναι Μαριολάτρε. Δεν είμεθα Μαριολάτρε και δεν είναι δόγμα της Εκκλησίας ημών η άσπυλος σύλληψης της Θεοτόκου. Απονέμωμεν όμως εν ευλαβία βαθία των προσήκμοντα σεβασμών και την οφειλωμένη τιμήν προς την μητέρα του Σωτήρος. Και φρύτωμεν, τώρα για τους Προτεστάντες, ακούστε, και φρύτωμεν πρώτης εμπαθίας μεθείς πολύ μη ορθόδοξη ομιλούσι περί αυτής. Και φρύτωμεν, λέει, για την εμπάθεια και την εχθρότητα που μερικοί μη ορθόδοξοι μιλούν για την Παναγία. Και εμείς, ενώ έπρεπε να φρύτουμε, γίναμε ένα με αυτούς τώρα. Και φρύτωμεν, λέει, πρώτης εμπαθίας μεθείς πολύ μη ορθόδοξη, Προτεστάντε, ομιλούσι περί αυτής. Ευγενέστατοι οι χριστιανοί ούτοι, δέστε ωραία σκέψη, μου άρεσε αυτό, ευγενέστατοι οι χριστιανοί ούτοι, οι Ευρωπαίοι, ευγενείς, έναντι των συγχρόνων γυναικών, όταν έχει να αντιμετωπίσει κάποιος μια σύγχρονη γυναίκα, χειροφιλήματα και κυρία μου και περάστε κτλ. Ευγενείς λοιπόν έναντι των συγχρόνων γυναικών, προθυμότατοι εις υποκλήσεις και χειροφιλήματα, ουδεμίαν ευρίσκουν λέξην ευλαβίας και σεβασμού και τιμής προς την ευλογημένη εν γυναίξη. Τιμούν όλες τις γυναίκες και η Παναγία που είναι η ευλογημένη δεν βρίσκουν μία λέξη τιμής. Πολύ μου άρεσε αυτή η σκέψη.
είναι πλήρης μίσους και αποστροφής ο τόνος της φωνής αυτών, όταν απλώς λέγωση προκειμένου περί αυτής η Μαρία. Όταν ο Προτεσάντης λέει για την Παναγία, λέει η Μαρία, σαν περιφρονητικά, η Μαρία, α, η Μαρία. Όχι η Παναγία, ούτε η Θεοτόκος, ούτε η Υπέρμαχος, η Μαρία. Είναι ηρωνικά, α, η Μαρία. Και φθάνουσι να θεωρώσει ως μη χριστιανούς τους τιμώντας την Θεοτόκο. Και εμάς οι οποίοι τιμούμε την Παναγία φτάνουν στο σημείο να μας θεωρούν πως δεν είμαστε χριστιανοί. Υπήρχαν παλαιότερα ορισμένοι Προτεστάντες που εμάς τους Ορθοδόξους μας θεωρούσαν ότι είμαστε ιδωλολάτρες, ότι έχουμε πάρει μερικές συνήθειες ιδωλολατρικές και ότι δεν είμαστε καν χριστιανοί. Εκεί έχουν φτάσει οι Προτεστάντες. Και τους λέει όμως ο Δεσπότης, άλλη Μαρία, που λέτε εσείς η Μαρία περιφρονητικά, αυτή η Μαρία εγέννησε τον Υιόν του Θεού, τον αληθινόν Θεόν, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Έδωκε αίμα και σάρκα εις τον ενανθρωπίσαντα Κύριον και υπούργησεν τόσον ιερώσεις το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Όσοι σκοπίμως περιφρονούν την μητέρα του Κυρίου, καυχόμενοι συγχρόνως ότι είναι άνθρωποι της Αγίας Γραφής, εκτίθενται διτός. Γιατί λένε πως είναι της Αγίας Γραφής. Όσοι λοιπόν καυχόνται, εκτίθενται διτός. Πώς? Έναντι του Υιού του Θεού και Υιού της Παρθένου και έναντι της Θεοπνεύστου Αγίας Γραφής. Έχουσι δε δια τούτο τον κρίνοντα αυτούς, αυτόν τούτον τον εν τη Αγία Γραφή θείων λόγων. Διότι βάση του ουρανίου προς την Θεοτόκον χαιρετισμού του υπό του Θεού αποστελάντος προς αυτήν αγγέλων και των λοιπών σχετικών εν τη Αγία Γραφή λαμπρών χωρίων, η Ορθόδοξος Εκκλησία μακαρίζει και τιμά την ευρούσαν χάριν παρά το Θεό, την και χαριτωμένην, επί την οποίαν Πνεύμα Άγιον επήλθε και την οποίαν δύναμη υψίστου επισκίεσε και προς την οποίαν ο δυνατός επίησε μεγαλεία. Επειδή δε κατά την Αγία Γραφήν πάσε εγενεέ μακαριούσιν αυτήν, όσοι επεσχάτων κατηγορούν τους τιμώντας την αϊπάρθενο χριστιανούς ως εκκληθέντες του χριστιανισμού δια τούτο, καλό είναι όπως εξετάσωση βάση του πάσε εγενεέ, δέστε τώρα άλλη ωραία σκέψη. Αφού λοιπόν η Γραφή την οποία υποστηρίζουν λέει ότι πάσε εγενεέ θα τιμούν την Παναγία μας, δέξε έξυπνη πρόταση, πρέπει να εξετάσουν αυτοί οι Προτεστάντες βάσει του πάσε εγενεέ, η δούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενεέ, πρέπει να εξετάσουν λέει πού του χριστιανισμού ούτε ευρίσκονται, ποιο χριστιανισμό πιστεύουν, αφού είναι την Αγία Γραφή ακολουθούν, πού του χριστιανισμού ευρίσκονται και αν περιλαμβάνονται και αυτοί οι στας γενεάς ταύτας. Ανήκετε κι εσείς σε αυτές τις γενναίες. Αφού όλες οι γενναίες, λέει η Αγία Γραφή, θα μακαρίζουν και θα τιμούν την Παναγία, εσείς πού ανήκετε? Πολύ, πολύ ωραίο επιχείρημα και πολύ δυνατό επιχείρημα. Από τα άλλα επιχειρήματα, σας διαβάσω εδώ που λέει ένας άλλος καθηγητής, παραδοσιακός κρατοπλίστων, ο καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης και κοιμημένος τώρα καθηγητής. Λέει λοιπόν ο καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης, μεταξύ των δύο οξυτάτων και αδιαλάκτων περί του προσώπου της Θεοτόκου αντιθέσεων, μεταξύ δηλαδή της μαριολατρίας των παπικών και της έχθρας των Προτεσταντών, η Ορθόδοξος Εκκλησία βαδίζει και εν τούτο την μέσην ή ευθείαν οδόν μεταξύ του παπικού ανηφόρου, επειδή είπε την ευθείαν οδόν, μεταξύ του παπικού ανηφόρου, ο Πάπας ανεβάζει την Παναγία, την φάση την κάνει και Θεά, με την άσπηλο σύλληψη, μεταξύ του παπικού ανηφόρου και του προτεσταντικού κατηφόρου. Δέστε τι ωραία εικόνα, Στον κατήφορο οι Προτεστάντες, έχουν πάρει τον κατήφορο, ο Πάπας τον ανήφορο και εμείς ακολουθούμε την μέση οδόν, την ευθείαν οδόν. Ούτε κάνουμε την Παναγία Θεά, ούτε όμως την περιφρονούμε, όπως την περιφρονούν οι Προτεστάντες. Απονέμουσα η Ορθόδοξης Εκκλησία εις την Θεοτόκον μετά της αδιαιρέτου Εκκλησίας την υπερτάτην και εξαίρετον μεταξύ των υγείων τιμήν, προσαγουρεύουσα αυτήν Παναγίαν και θεωρούσα αυτήν ως την μετά των Ιησούν Χριστών μεσήτριαν προς τον φιλάνθρωπον Θεόν υπέρ των πιστών. Μακαρίζουσα και υμνούσα αυτήν συμφώνας προς την προφητεία κτλ. Και τελειώνω με κάτι πολύ δυνατό που έλεγε αυτός ο γέροντας
Αθανάσιος ο Ιβυρίτης, το έχω πει κι άλλες φορές, οι παλιοί Αγιαντονίδες θα το θυμούνται. Και εμένα όταν το διάβασα πολύ με τόνωσε, διότι πολλοί μας κατηγορούν εμάς τους παραδοσιακούς ότι μερικές φορές είμαστε αυστηροί, λέμε αυστηρά λόγια, αυστηρότατα, μας κατηγορούν για φονταμενταλιστάς. Όπως πάμε δε τώρα, θα μας απαγορεύσουν ακόμη και να μιλούμε για αιρέσεις. Ξέρετε, αυτό θα γίνει με νομοθεσία. Έχει γίνει ήδη στην Αμερική. Και θα γίνει ακόμη ως αδίκημα και στο διαδίκτυο. Τώρα έχουμε ακόμη ελευθερία στο διαδίκτυο, αλλά προθέσεις μου έλεγε ο πατήρ Σεραφείμ ότι κάποια δείγματα έχουν παρατηρηθεί ότι ακόμη και στο διαδίκτυο, αν κανένας τολμήσει και πει κάτι που άλλους το θεωρεί προσβλητικό, έστω και αν είναι η πίστη του. Δηλαδή, αν πω εγώ ότι ο μονοφυσίτης είναι αιρετικός, και αν ο μονοφυσίτης διαμαρτυρηθεί, εγώ δεν είμαι αιρετικός, εγώ που είπα ότι είναι αιρετικός ή ότι ο παπικός είναι αιρετικός, θα πάω στο δικαστήριο. Θα μας απαγορευτεί να κρίνουμε ακόμη και να εκφράζουμε και την πίστη μας και να μιλούμε για αιρέσεις. Αλλά παρά τα αυτά, πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι άνθρωποι, σας απαγορεύσουν και ας κάνουν αυτοί. Ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Έλεγε, μου έλεγε ο πατήρ Σεραφείμ, πάτερε και στο διαδίκτυο θα σας απαγορεύσουν σε λίγο, να εμφανίζεστε. Δεν πειράζει, λέω, και στην Σοβιετική Ένωση, επί 70 χρόνια, είχαν απαγορεύσει οτιδήποτε περί Θεού και θείων και Αγίων, αλλά έδιναν οι πιστοί ο ένας με τον άλλον φωτοαντίγραφα ή αντέγραφαν με το χέρι. Ο ένας με τον άλλον. Ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Και όσο μας πιέζουν και μας διώκουν, τόσο θα δυναμώνει ο λόγος του Θεού και η αλήθεια. Δεν μπορεί η αλήθεια. Μπορούσε ο τάφος να κρύψει την ζωή. Μπορούσαν οι Εβραίοι να δικαιωθούν όταν σταύρωσαν και έθαψαν τον Χριστό. Μόνο είναι δυνατόν να μείνει ο Θεός μέσα στον τάφο. Η αλήθεια μπορεί να μείνει κρυμμένη μέσα στον τάφο. Θα αναστηθεί η αλήθεια. Τονίστηκα λοιπόν, τονώθηκα όταν άκουσα μια πολύ αυστηρή θέση, την οποία εξέφρασε και φραστικά πολύ αυστηρή θέση, εξέφρασε αυτός ο Γέροντας Αθανάσιος για τους Προτεστάντες και για μερικούς δικούς μας οι οποίοι τους αμνηστεύουν τους Προτεστάντες στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και αλλού. Αυτό είναι από το βιβλίο του πατρός Θεοκλήτου «Μαρία η μητέρα του Θεού». Είναι πολύ καλό βιβλίο. «Μαρία η μητέρα του Θεού». Πάρα πολύ καλό βιβλίο. Του έγραφε τότε ο γέροντας Αθανάσιος, του πατρός Θεοκλήτου, του έλεγε, «Θεόκλητε, θα πρέπει να ασχοληθείς μόνο και μόνο με την Παναγία. Να αφήσεις όλα τα άλλα θέματα και να ασχοληθείς μόνο με την Παναγία. Αξίζει να ασχοληθείς με την Παναγία μόνο». Λέει εδώ, «Μόνο το Θεοτοκάριο με τους ολίγους εκ των πολλών υμνοδούς συγκεντρώνει 2.450 τροπάρια υμνολογικά και πλήρη κατανήξεως και του γράφει στο γράμμα να αφήσεις ένα χαιρετισμόν από τους τρεις και να εισαγάγεις το Θεοτοκάριον κάθε ημέρα. Θα ευαρεστήσεις τη Δεσπίνη και το συλλέκτη Αγίου Νικοδήμου». Να μην λες χαιρετισμούς κάθε μέρα σε πολλούς Αγίους, να λες ένα χαιρετισμό στην Παναγία μας. «Πρόσεξε την σκέψη ταύτην που μου επήλθε εν στιγμή οργανώσεως Θεοτοκαρίου. Οι χαιρετισμοί και το Θεοτοκάριον, ο ουρανός και η γη να παρέλθουν, αυτά όμως να μην λείψουν καμία ημέρα του έτους. Και εισπίαν η ύμνη αυτή εις την ταμεία όλων των χαρίτων». Και συνεχίζει, «Πριν σταματήσω το λόγο για το Θεοτοκάριο, που συμπυκνώνει την βαθύτατη ευλάβεια, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη, αλλά κυριότατα το πνευματικό ήθος των φωτομόρφων τέκνων της Εκκλησίας για τη Θεοτόκο, θα ήθελα να μεταφέρω τις σκέψεις του γέροντος και διδασκάλου μου, Αθανασίου του Ιβυρίτου», τα γράφει ο Θεόκλητος, «από την ομώνυμη μονογραφία μου, για να καταδειχθεί ότι ένας σύγχρονος Ορθόδοξος δεν μπορεί να θεωρείται Ορθόδοξος, εάν δεν εναρμονίζεται εμπειρικώς στο πνεύμα των Αγίων της Εκκλησίας για την Μητέρα του Θεού». Δεν είναι Ορθόδοξος κανένας αν δεν ταυτίζεται με όσα λένε οι πατέρες για την Μητέρα του Θεού. Και για να μετριάσω
τον αφορισμό, αν δεν είναι κανείς εμπειρικός εναρμονισμένος, τουλάχιστον να αποδέχεται θεωρητικός την περιθεοτόκουλη διδασκαλία της. Γιατί ο μακαριστός Αθανάσιος εγνώριζε ότι υπήρχαν ακόμη και πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι της θεολογίας με προτεσταντικές απόψεις για την Παναγία, γι' αυτό και μου έγραφε. Προσέξτε τώρα αυτά που του έγραφε. Γιατί εγνώριζε πως στα πανεπιστήμια ακόμη πολλοί καθηγητές της θεολογίας έχουν προτεσταντικές απόψεις. Του έγραφε λοιπόν. Πρόσεχε από τους κατακλείζοντας την Ελλάδα προτεσταντίζοντες και φτάσαντας ακόμη πλησιστίους μέχρι των στυλών των θρησκευτικών οργάνων. Να προσέχεις από τους προτεσταντίζοντες που έχουν κατακλείσει την Ελλάδα και που έφτασαν ακόμη να αρθρογραφούν και στις στήλες των θρησκευτικών περιοδικών. Προσπαθούν και τους φτάνει εν πρώτης αυτό να θεωρούν την Παναγία, την λέγουν Μαρία, να τη θεωρούν πώς, μίαν εκ των συνήθων Αγίων και δεν την δέχονται ως αν και δεν δέχονται ως αν των διάβολων ιδιαιτέραν δι' αυτήν τιμήν. Είναι και η Παναγία μία από τις πολλές γυναίκες. Γιατί να την τιμάμε? Ο διάβολος δεν τιμάει την Παναγία, έτσι και αυτή μια γυναίκα είναι και η Παναγία. Μην την τιμάτε. Πρέπει να έχουμε το δόγμα εμείς, τα ευεργετούμενα αενάως παρά αυτής τέκνετης, ότι οφείλομεν εις τον Θεόν λατρευτικήν τιμήν και προσκύνησιν, εις την Παναγίαν δουλικήν και εις τους Αγίους τιμητικήν. Ο προτεσταντικός Βοράς, μέσω κοινών καθηγητών μας εις τα δύο πανεπιστήμια, επάγωσε και τον εκθερμού κλίματος υλικών συναισθηματισμών προς την γλυκητά την μητέρα μας Παναγία, όπως είναι κρύη εκεί στο Βορρά, λόγω του κλίματος, έτσι πάγωσε και πολλούς από εμάς. Και ούτω την απεμάκρυνε από τα προσευχάς μας ως άμεσον μεσήτρια των ιών της. Ομιλούντες και κληρικοί ακόμη περί προσευχής, αγνοούν την Θεοτόκον και κοπανούν ακαταπαύστος, ο πρώτος μετά τον ένα. Και δεν εννοούν την Παναγία ο πρώτος μετά τον ένα, εννοούν τον Απόστολο Παύλο. Διαρκώς λένε ο πρώτος μετά τον ένα. Και κοπανούν ακαταπαύστος ο πρώτος μετά τον ένα. Ενώ η υμνολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι διρυθρωμένη με το χαροποιόν όνομά της. Φοβερόν να έχει διαποτιστεί μόνον η Ελλαδική Εκκλησία με τόσο πνεύμα ορθολογικών, γερμανικών. Αυτό είναι καλό τώρα για τη Μέρκελ. Τι κρίσεις μας μετέδωσε. Όχι μόνο οικονομικές κρίσεις και πνευματικές κρίσεις. Έχουμε γεμίσει από πνεύμα ορθολογικών, γερμανικών, προτεσταντικών ακόμη, ώστε να μου λέγουν ότι η ύμνη μας προς την Θεομήτωρα δεν είναι προσευχές, είναι ποίηση. Δική μας τα λένε αυτά. Επηρεασμένοι από τους προτεστάντες τους Γερμανούς. Δεν είναι προσευχές. Θεοτόκια παρθένε, πάντων προστατεύεις και τα λοιπά. Την πάσαν ελπίδα μου. Όλα προσευχές είναι μέσα. Η ποίηση είναι, ποίηματα είναι αυτά. Λένε όμως πως είναι ποίηση αυτά. Και καταλήγει ο γέροντας Αθανάσιος. Αυτά εδιδάχθησαν εις το μόναχον. Η Μαρία είναι μια καλή μητέρα. Η σκύλη πάλι. Η Μαρία είναι μια καλή μητέρα, σε παρένθεση, η σκύλη. Και λέει ο πατήρ Θεόκλητος. Αυτός ο βαρύς χαρακτηρισμός, για όσους γνώρισαν τον ταπεινότατο, πραότατο και αγαθόν Αθανάσιον, και ας το πω ότι αυτό ισχύει και για μένα εν πολλής, διότι μερικές φορές όταν θυμώνω και εγώ γίνομαι αυστηρός, ενώ εσείς που με γνωρίζετε ξέρετε πως δεν είμαι αυστηρός, ούτε είμαι κακός. Αυτός ο βαρύς χαρακτηρισμός, για όσους γνώρισαν τον ταπεινότατο, πραότατο και αγαθόν Αθανάσιον, είναι σχεδόν απίστευτος και οφείλεται στην ιερή αγανάκτησή του και υψώνεται στα επίπεδα των πατέρων της Εκκλησίας που χρησιμοποιούσαν για τους αιρετικούς βαρύτατες εκφράσεις. Παραθέτω και άλλα συγγενή κείμενά του για να καταδειχθεί η ανησυχία του από την υποτίμηση της Θεοτόκου ή από την άγνοια της θεολογικής και πνευματικής παραδόσης Ορθοδοξίας. Και κανένα δυο ακόμη από τον γέροντα Αθανάσιο. Δεν πάω να πιστεύω ότι θα σου παρουσιαστεί αναγκαστικώς ευκαιρία, όπερ εύχομαι, να αναβήσεις καριάς, οπόθεν θα κυλήσεις εις τον κατήφορον έως την πορταΐτισσαν
την θαυματουργών του Νικοδήμου Οσίου. Όταν σκέπτομαι ότι αποθέτω τα βρωμερά μου χείλη εκεί όπου ακριβώς εισπάζεται ο εκείνος, ο Άγιος Νικόδεμος, και τόσοι άλλοι Άγιοι επί χίλια έτη. Χαίρο διότι σε ετσάκωσε το Θεοτοκάριον και εμνείς την Δέσποινα όχι μόνο σου εις έκαστον κανόνα, αλλά μαζί με τον Υμνοδόν της ημέρας και τον Άγιο Νικόδημο. Όταν φτάσεις στην Θέκλαν, είναι μια γυναίκα υμνογράφος που έχει γράψει για την Παναγία, όταν φτάσεις, λέει, σε αυτά που έχει γράψει η Θέκλα, όταν φτάσεις στην Θέκλα, να αλλάζεις το γένος, διότι εσύ δεν είσαι ανυμνούση, εκείνη σαν γυναίκα έλεγε ανυμνούση, αλλά ανυμνούντι, πρόνοια του Αγίου και δια τας γυναίκας και δι δια τας μοναχάς που τώρα κατέλαβαν σχεδόν όλα τα μοναστήρια. Ένας επιλυπισμένος πατέρας έγραψε από Θεσσαλονίκη για να επιτύχει το παιδί του εις τας συντηρίως εξετάσεις. Μία παράκρισης και κάμποσα παρακλητικά λόγια ήρκεσαν και γράφει ο πατέρας. Παιδιά με ανωτέρους βαθμούς και μέσα απέτυχαν και επέτυχε ο Υιός μου. Θαύμα της Πορταΐτισσας και πολλά άλλα. Αυτά λοιπόν τα λίγα ήθελα σήμερα εδώ, επειδή είμαστε τον μήνα Αύγουστο που τιμούμε την Παναγία μας, να σας παρουσιάσω το βιβλίο, το αντιπροσωπευτικό της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησία μας. Δεν πληροφορήθηκα, πρέπει να βρω πρόσωπα της οικογένειας του ή κάποιους θεολόγους που είχαν σχέση με τον καθηγητή Καλογύρου για να δω αν ξανατυπώθηκε το βιβλίο αυτό. Αν ξανατυπώθηκε και όσοι ενδιαφέρονται για θέματα θεολογικά, είναι το καλύτερο βιβλίο για την Παναγία μας, πρέπει να το αγοράσουν. Και επί τη ευκαιρία αυτή, να σας παρουσιάσω εδώ και του Γέροντος Αθανασίου από το βιβλίο του Πατρός Θεοκλήτου για την μεγάλη τιμή και την ορθή στάση που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ανάμεσα στον ανήφορο, τον μαριολατρικό των παπικών και την κατηφόρα των Προτεσταντών. Εμείς είμαστε στην ευθεία και τη μέση οδό, ούτε στον ανήφορο, ούτε στον κατήφορο. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει.